Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ρόφημα πάνω στο οποίο να γράφεται κακάο 15%. Εννοώντας 15% βάρος κατόγκων. Τι σημαίνει αυτός ο συμβολισμός? Τι εκφράζουν οι περιεκτικότητες, πώς μπορούμε να τις υπολογίσουμε και φυσικά ποια είναι στην τελική η χρησιμότητά τους. Είμαι ο Άγγελος, παρακολουθείτε Aspect Academy και σήμερα εξετάζουμε το δεύτερο μέρος του τρίτου κεφαλαίου της δεύτερης ενότητας της χημείας της Δευτέρας Γυμνασίου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μιλήσαμε για τα διαλύματα. Εκεί πέρα μάθαμε πως ένα διάλειμμα αποτελείται από έναν διαλύτη και από μία ή περισσότερες διαλυμένες ουσίες. Έστω λοιπόν πως εγώ παίρνω αυτή την ποσότητα νερού και προσθέτω αλάτι. Με την βοήθεια των περιεκτικοτήτων, εγώ θα μπορώ να γνωρίζω πόσο πυκνό ή πόσο αραιό είναι το διάλειμμα το οποίο έχω κατασκευάσει. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα το κάνω συγκρίνοντας την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας με αυτή του διαλύματος. Όταν μιλάμε για περιεκτικότητες βάρος κατόγκων, τότε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας την μετράω σε γραμμάρια, ενώ αυτή του διαλύματος τη μετράω σε ml. Το βάρος, εννοείται εδώ, δεν είναι βάρος. Είναι μάζα, γι' αυτό και το μετράμε σε γραμμάρια. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι το διάλειμμα το οποίο παρασκευάσαμε εδώ, αυτό το διάλειμμα λατόνερου, έχει μία τέτοια περιεκτικότητα, 15% βάρος κατόγκων. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 15 γραμμάρια αλατιού περιέχονται σε 100 ml αλατόνερο. Και από εδώ προκύπτει και αυτό εδώ το δεκαδικό κλάσμα 15% που σαν ποσοστό εκφράζεται ως 15%. Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως ήταν εντελώς ιδανική. Όμως τι κι αν έχουμε έναν άλλον όγκο, 200 γραμμάρια, 400 γραμμάρια, 432,5 γραμμάρια. Τι θα κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Πάμε να λύσουμε 3 ασκήσεις, μετά τις οποίες σίγουρα δεν θα έχετε καμία απορία. Φύγαμε! Στην πρώτη άσκηση μας δίνεται ένα ρόφημα με όγκο 400 ml που περιέχει 136 γραμμάρια κακάο και θέλουμε να βρούμε την περιεκτικότητά του σε βάρος κατόγκων της 100. Ξεκινάμε διατυπώνοντας μία πρόταση χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μας. Ξέρουμε ότι 136 γραμμάρια κακάο περιέχονται σε 400 ml ροφήματος. Θέλουμε να βρούμε, εφόσον ψάχνουμε ένα ποσοστό της 100, στα 100 ml ροφήματος πόσα γραμμάρια κακάο περιέχονται. Δεν ξέρουμε, άρα θα το συμβολήσουμε με χ. Πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προτάσεις για να σχηματίσουμε μία μαθηματική αναλογία. 136 από εδώ προς 400 ισούται με χ προς 100. Από το συγκεκριμένο προκύπτει η εξής σχέση. Κάνουμε χιαστή. 136 επί 100 ισούται με χιαστή πάλι 400 επί χ. Εδώ μπορούμε να απλοποιήσουμε τα μηδενικά. Τα απλοποιούμε λοιπόν και μένει ότι 4 επί χ ισούται με 136, άρα χ θα ισούται με 136 διά 4. Άρα χ θα ισούται με 34 γραμμάρια. Όμως εμείς
δεν ψάχνουμε πόσα γραμμάρια περιέχονται, ψάχνουμε ένα ποσοστό. Οπότε θα πούμε ότι 34 γραμμάρια κακάο σε 100 ml ροφήματος πάει να πει, τι πάει να πει, μα φυσικά 34% βάρος κατόγκων. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Στην άσκηση 2 μας δίνεται ένα ρόφημα το οποίο έχει όγκο 350 ml και περιεκτικότητα σε κακάο 40% βάρος κατόγκων. Ψάχνουμε πόσο κακάο περιέχει σε γραμμάρια. Ας χρησιμοποιήσουμε πάλι τα δεδομένα μας για να διατυπώσουμε μία πρόταση. Αυτή τη φορά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι όμως, γιατί θα έπρεπε να ξέρουμε πόσο κακάο περιέχεται, κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Άρα θα ξεκινήσουμε αντίθετα, διότι ξέρουμε ότι 40 γραμμάρια από το 40% κακάο περιέχονται σε 100 ml ροφήματος. Ενώ επίσης ψάχνουμε πόσα περιέχονται σε 350 ml ροφήματος, δεν ξέρουμε πόσα, χ. Πάμε να μετατρέψουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις σε μία μαθηματική αναλογία. Φυσικά, 40 προς 100 ισούται με χ προς 350. Από το συγκεκριμένο προκύπτει μία μαθηματική σχέση. Κάνουμε χιαστή. 40 επί 350 ισούται με 100 επί χ. Αφού σβήσουμε τα μηδενικά, γιατί μπορούμε να σβήσουμε 2 από αυτή την πλευρά και 2 από αυτή, θα δούμε ότι χ ισούται με 4 επί 35, άρα χ θα ισούται με 140 γραμμάρια. Οπότε πλέον γνωρίζουμε ότι 140 γραμμάρια κακάο περιέχονται σε 350 ml ροφήματος. Πολύ ωραία. Πάμε στην τρίτη άσκηση. Μας δίνεται ένα ρόφημα το οποίο περιέχει 150 γραμμάρια κακάο και έχει περιεκτικότητα σε κακάο 30% βάρος κατόγκων. Και ψάχνουμε πόσο όγκο έχει το ρόφημά μας. Άρα ψάχνουμε ml, έτσι. Λοιπόν, πάμε πάλι με τα δεδομένα μας, να διατυπώσουμε μία πρόταση. Λοιπόν, έχουμε αυτό και θα ξεκινήσουμε όντως με αυτό. 30 γραμμάρια, τι, κακάο φυσικά, κακάο, περιέχονται σε 100 ml από το ποσοστό φυσικά, ροφήματος. Ξέρουμε ότι 150 γραμμάρια περιέχονται στα ml ροφήματος που ψάχνουμε, τα οποία δεν ξέρουμε, άρα τα συμβολίζουμε με χ. Πάμε τώρα να μετατρέψουμε τις προτάσεις αυτές σε μια μαθηματική αναλογία και να πούμε ότι 30 προς 100, έτσι, ισούται με 150 προς χ. Από τη συγκεκριμένη αναλογία προκύπτει η σχέση χιαστή 30 επί χ ισούται με χιαστή 100 επί 150. Ας σβήσουμε από εδώ ένα μηδενικό και από εδώ ένα άλλο και να γράψουμε ότι 3χ, 3 επί χ, έτσι, ισούται με 15 επί 100, το οποίο είναι 1500. Άρα χ ισούται με 1500 δια 3, άρα χ ισούται με 500 ml. Άρα ανακαλύψαμε ότι έχουμε 500 ml ροφήματος. Αν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο, πιθανότατα θα έχεις κουραστεί από τους πολλούς υπολογισμούς και μία πολύ καλή ερώτηση είναι γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Τη συγκεκριμένη ερώτηση την απάντησα στο προηγούμενο μέρος του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Ποια είναι δηλαδή η χρησιμότητα των περιεκτικοτήτων. Αν θες, θα το έχω αφήσει στην περιγραφή, μπορείς να μπεις να το δεις. Είμαι ο Άγγελος, παρακολουθείτε Aspect Academy και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.